Στο Άλσος της Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο των Ιωνικών Γιορτών του 2014, η θεατρική ομάδα Τσιπουράτ παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Πάμε σαν άλλοτε». Άρα, σύγχρον, με θυμίσαι άλλα και εμένα. Ο Μεσίτης είναι. Α, δεν θέλω, δεν θέλω, μίλησε το σύγχρονα. Μα! Ακούσε, δεν ακούς. Σου είπα, σενικό άνθρωπο. Σκόρα με, διακούλη μου. Δεν θέλω πια να βλέπω. Μα, εγώ δεν ξέρω να κάνω συμφωνίες. Αχ, πω, θες να με βασανίζεις. Θα σου φέρουμε και το παραβάνι. Θα το κάνετε τι. Φέρτο με εδώ. Μαζί μας τον Αντώνη Κρόμπα. Είναι σκηνοθέτης της παράστασης «Πάμε σαν άλλοτε». Γεια σου, Αντώνη. Γεια σας. Έχουμε μαζί μας τους τσιπουραρτίστας, σύσσωμους, όχι μόνο τον Αντώνη Κρόμπα. Θέλουμε να μας πεις λίγα λόγια για την ομάδα και πώς αποφασίσατε να έχετε αυτό τον τίτλο. Ναι, είναι βιωματικός ο τίτλος, γιατί πρώτα ξεκινήσαν τα τσίπουρα και μετά προέκυψε το art. Οπότε η αφορμή ήταν τα τσίπουρα και το αποτέλεσμα αυτό που είδατε σήμερα. Δηλαδή, θέλεις να μας πεις ότι όλη αυτή εδώ η ομάδα ήσασταν για τσίπουρα και ξαφνικά αποφασίσατε να κάνετε μια θεατρική ομάδα? Όχι, ξεκίνησε λίγο ανάποδα, αλλά νομίζω ότι τα τσίπουρα ήταν ο καταλήτης αυτής της παράστασης. Έτσι, ναι. Και πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η ομάδα? Ένα. Ένα. Είμαστε 7 μήνες, 8, κάτι τέτοιο. Άρα δεν έχετε παίξει πουθενά άλλο, είναι η πρώτη σας φορά. Έχω παίξει στο Γαλαξία άλλες δύο παραστάσεις. Θα σας ξαναδούμε δηλαδή του χρόνου, σκέφτεστε? Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Ας μείνουμε σε αυτό που έγινε σήμερα. Ας θεωρήσουμε ότι μπήκε μια τελεία. Δεν ξέρω αν θα είναι άνω τελεία ή κάτω τελεία. Αλλά στην επίδαυρο υπάρχει, μας έχουν κάνει μια πρόταση για δευτερότητα το χειμώνα. Δεν ξέρουμε αν θα πάμε. Για πες μου λίγο, πώς επέλεξες να σκηνοθετήσεις αυτό το είδος την κωμωδία? Αυτά τα συγκεκριμένα κομμάτια τα είχα κάνει ως φοιτητής στη σχολή προ-20ετίας, οπότε είχα μια σχέση ερωτική καταρχάς μαζί τους και τα ήξερα με έναν τρόπο, τα είχα παίξει, οπότε μου ήταν και πιο εύκολο να τα μεταδώσω και να τα σκηνοθετήσω. Ήθελα εγώ κάτι λησμόνησα. Εάν δεν πέθαινε ο Περικλής, να είστε... Ρε Γεράσιμε, πες μου σε παρακαλώ, τι είναι εσύ εσύ για τον Περικλή? Α, καλός άνθρωπος ήταν ο καημένος, αλλά... Τότσιζε κομματάκι. Τότσιζε ποιος? Ο Περικλής. Ρωφίδα έκανε. Ναι, ρωφίδα ο Περικλής. Άνω και τούτο. Και έπεσε και χαρτά. Μας έχουμε το δημοτικό σύμβουλο κύριο Νάσο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, πώς σας φάνηκε η παράσταση? Η παράσταση πραγματικά για αυτή την ερασιτεχνική καλλιέργεια ήταν καταπληκτική. Όλα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι κύριοι και οι κυρίες δώσαν τον καλύτερο εαυτό τους σε μια ερασιτεχνική έκφραση με καλλιτεχνική πρόθεση και πραγματικά καθήλωσαν εδώ τους ακροατές και ευχαριστήσανε γιατί είχε ένα πλαίσιο που μας ψυχαγώγησε. Φύστατε κύριε Καραμπιπέρη. Ω, τον κύριο Πλαγκονίδη. Μήπως σας ενοπλώ? Κάθε άλλο. Ήβρε και αυτός την ώρα να έρθει. Καθίστε. Ευχαριστώ. Άρα εκτεργασία παίρνω άλλη ώρα. Αν και υπόθεση από τα οποία έρχομαι είναι μάλλον επίγουσαν. Είμαι όλος στη διάθεσή σας. Ένα, δύο, τσιμπουρά! Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Ευχαριστούμε, καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και αυτή είναι η Τσιπουράτ. Όπως αγαπάτε, αλλά αυτός υπηρέτης που έχω είναι κατάλληλος για σας. Πάστε σε παρακαλώ. Αφού το θέλετε, αλλά θα είτε και ιδανικός για το πέδο σας. Μα σε παρακαλώ θα πάψεις. Καλά, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν καλή συγκυρία ένας Αράπης. Τι είπες? Λέω πως ένας Αράπης δεν θα είναι το άσχημος. Από το Άλσος της Νέας Σμύρνης και από τους Τσιπουράρτ για το nstv.gr, Ευαγγελία Ουζουνίδου.